Μεσημέρι Δευτέρας και ο φακός του Καλλινός News βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού μας. Ένα λιμάνι απίθανο, όμορφο, μεγάλο, εντυπωσιακό. Σε λίγο θα έρθει το καταμαράν, όπου η αποστολή της Ένωσης Καζόνης Καλλινός 2000 έρχεται με κύπελα, με ασημένια, με χάλκινα, με χρυσά μετάλλια από τους αιγιοπελαγίτικους αγώνες που έγιναν στην Μυτιλίνη. Μέχρι να έρθει η αποστολή, αυτή η εικόνα είναι για τους απόδημούς μας να δουν το λιμάνι του νησιού τους και να τους μεγαλώσουμε την νοσταλγία. Το καταμαράν έφτασε και σε λίγο ο πρόεδρος ο Γιώργος Δρούσος, οι πρωταθλήτριες, οι πρωταθλητές θα μιλήσουν στο φακό του Καλλινός News. Να και η γιαγιά. Λοιπόν, τι κάνετε, τι έκανε η εγγονή, ασημένιο. Ασημένιο, δεύτερη γη. Είναι λοιπόν η Μαριάννα ή... Η Μαριάννα η Καζόνη. Ο παππούς που είναι, αράκι ο παππούς. Δεν σε είδα, τι έγινε. Ήθελα να παραλάβατε το αστεράκι, το εργαλείο. Πολύ καλή. Να τη χαίρεστε. Να είναι καλά. Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Και στα μαθήματα να είναι καλά. Δεν άλλο. Οπ, και το φίλι της γιαγιάς. Έλα, συγχαρητήρια. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες από την άφιξη των πρωταθλητριών και των πρωταθλητών του Καζόνης Καλλινός 2000. Όνομα. Καλωτίνα Κουρκούτη. Καλωτίνα Κουρκούτ. Και τι πήρες? Εγώ βγήκα τρίτη. Σε ποιο αγώνισμα? Στα 1000 μέτρα. Τέλεια. Βαρβαρή Σαβίνα. Σαβίνα, τι έκανες εσύ? 150 μέτρα. Και τι βγήκες? Δεύτερη. Τέλεια. Η Ζάνια Μανουέλα. Και βγήκα πρώτη στα 1000 μέτρα. Τι λες ρε παιδί μου, αυτό το κύπελλο είναι δικό σου δηλαδή? Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καζόνη Μαριάννα και δεύτερη στα 1000 μέτρα. Συγχαρητήρια Μαριάννα. Η Μάρη Καλλιόπη και βγήκα τρίτη στον ακοντισμό. Με αυτό το ακόντιο έριξες? Ναι. Συγχαρητήρια. Ματθαίου Γεωργία και βγήκα πρώτη στα 150. Εσύ είσαι Ματθαίου του Νικόδημου? Ναι. Ο παπάς ήταν πολύ καλός αθλητής, ε. Ναι. Συγχαρητήρια. Ελάτε άλλα παιδιά. Μαρία Γαλουζή. Αγωνίστηκα στα 300 μέτρα και βγήκα τέταρτη. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, Αντρίκο, γιατί δεν έφερε κανένα μετάλλιο? Δεν μπόρεσα να το πάρω. Γιατί? Ευτυχώς. Εντάξει, δεν είχα το αγωνισμά μου εκεί πέρα. Α, δεν έτρεξα στα στίπλ δηλαδή? Δεν έτρεξα, όχι. Άρα πήγες περισσότερο για αναψυχή. Βγήκα έκτος στα 800 και στα 300. Εντάξει, καλά, έτσι, χαλάρωμα. Το όνομά σου, το επιθετό σου? Κυραψίλη Καστρινού. Κυραψίλη, τι έκανες? 100 και 200. Μπράβο. Αλλά... Δεν πειράζει, στους άλλους αγιοπελαγίτες θα σκίσουμε. Πετρούλα Μπαϊράμι, αγωνίστηκα στα 300 μέτρα και βγήκα τέταρτη σειρά. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Όνομα επίθετο? Αντώνης Αμπελάς. Δεν μιλάς, δεν έχεις φωνή εσύ? Όχι. Τι αθλητής είσαι ρε, Αντώνης Αμπελάς. Τι πήρες? Βγήκα τρίτη στα 1000 μέτρα. Μπράβο. Παιδιά, συγχαρητήρια. Πηγαίνετε στις μαμάδες, στους μπαμπάδες σας, στους φίλους σας. Από εκεί, εδώ, περιμένουνε. Αφήσαμε τα παιδιά. Κύριε Πρόεδρε, θα σας αφήσω και θα πάμε στον προπονητή. Νίκος Κορφιάς. Από ότι συμμετείχαμε στους τρέχους, στους πρώτους αγιοπελαγίδικους αγώνες με 16 αθλητές, ένα συνδυασμό μεγαλύτερων και μικρότερων παιδιών, είμαστε χαρούμενοι γιατί μέσα από αυτούς τους αγώνες ξεπετάχτηκαν νέα ταλέντα για την Καλλινό μας, που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε καλούς αθλητές, με αποκορύφωμα την επίδοση της Ματθαίου της Γεωργίας, η οποία έκανε μια φανταστική κούρσα, κέρδισε τα 150 μέτρα, με νέο γεωπελαγίδικο ρεκόρ 20 και 18. Είχαμε 3 χρυσά μετάλλια, 3 αργυρά μετάλλια και 4 χάλκινα, που σημαίνει λοιπόν με 16 αθλητές πήραμε 10 μετάλλια. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη αποστολή. Είχαμε βέβαια και αρκετές τέταρτες θέσεις που σημαίνει ότι θα μπορούσαν τα μετάλλια να είναι περισσότερα. Δεν έχει όμως καμιά σημασία. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Εγώ θέλω να τα συγχαρώ για την προσπάθειά τους. Και ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η νέα χρονιά για το στίβο του συλλόγου μας. Συγχαρητήρια Νικόλα. Κρατάει παράδοση. Κύριε Πρόεδρε, διώχνω τον προπονητή και σε αφήνω μόνος σου τώρα. Τι να κάνω. Χαρούμενος δεν είστε? Μόνος ο πρόεδρος δεν είναι τίποτα.
όλα είναι τα παιδιά και οι προπονητές και οι γονείς. Και η κοινωνία που στηρίζει, και θέλω πάλι να ευχαριστήσω τους πάντες. Από το Δήμο μέχρι τους χορηγούς, τους μεγάλους μέχρι τους μικρούς. Λοιπόν, η Κάλυμνος πήγε πολύ καλά, το νησί μας εκπροσωπήθηκε επάξια. Ο σύλλογός μας, η Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000, είναι από τις ισχυρές δυνάμεις διαχρονικά και συνεχίζει να είναι. Θέλω να πω ένα παράπονο με εν πλήρη συνειδήση προς κάποιους γονείς, γιατί τελευταία ώρα δεν χάσαμε 2-3 μετάλλια που δεν στείλαν τα παιδιά τους. Και δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε συνεπείς μέχρι το τέλος. Αλλιώς θα ήμασταν και πιο ψηλά δηλαδή, ακόμα. Τέλος πάντων, προχωράμε με αισιοδοξία, με όλες μας τις δυνάμεις και σας ευχαριστούμε για την κάλυψη του γεγονότος. Θερμά συγχαρητήρια. Δεν μπορούσε το Κάλυμνος News να απουσιάζει από αυτή την όμορφη στιγμή που μου θυμίζει και εμένα μεγάλες στιγμές που ζήσαμε με τον Νικόλα, ναι, παλιά. Είναι γεγονός ότι τότε ο Καζόνης έγραφε ιστορία, τώρα η Ένωση γράφει ιστορία. Μπράβο σας. Και οι δύο σύλλογοι του παρελθόντος γράφαν ιστορία, κύριε Χαραμαντά, και ο καινούριος που είναι η Ένωση τους. Με την ευκαιρία, θέλω απλά να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι επίκειται μία συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο μετά από συνεννόηση για να δρομολογηθούν, τουλάχιστον στο επίπεδο του Στίβου, αυτά που πρέπει να δρομολογηθούν. Δεν κάνετε κάτι όμως, πιέστε κι εσείς με την καλή έννοια η πίεση, τουλάχιστον να γίνει η αντικατάσταση του Ταρτάν. Όχι, έχει γίνει συνολική συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο. Μπράβο. Και είναι θετικό σε όλα. Πολύ ωραία. Ελπίζω να προχωρήσουμε σύντομα, λοιπόν, και να ξεπεράσουμε. Είστε ένας άνθρωπος επίμονος, περάσατε από την θέση του και το θόκο του Δημάρχου. Κάντε μια καλή συνεργασία για να αναβαθμιστεί ακόμα περαιτέρω ο κλασικός αθλητισμός. Αλλά είχαμε όμως και άλλη εκπροσώπηση στην Κάλυμνο. Εδώ, τα παιδιά. Τα παιδιά. Σοβαρή εκπροσώπηση. Μιλάτε τώρα για το κλαμπ ΑΜΕΑ, έτσι. Ναι. Σας αφήνω εδώ για να τους κάνω αυτοτελέστατο το ρεπορτάζ. Έτσι. Τώρα είναι για την Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Χαραμαντά.